Μπορεί η Ελλάδα να γίνει ένας κόμβος επιχειρηματικότητας? Αυτό το ερώτημα τέθηκε στο επίκεντρο της συζήτησης που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 9ου CEO Summit. Τον τρόπο με τον οποίο θα μπορέσει η Ελλάδα να μετατραπεί σε χώρα ευκαιριών, επεσήμανε κατά τη διάρκεια της ομιλίας του ο πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, Θεόδωρος Φέσας. Για να μπορέσουμε να γίνουμε αυτό που λέμε ένα business hub, πρέπει να είμαστε ελκυστικοί, ανταγωνιστικοί και παραγωγικοί. Τρεις λέξεις, πολύ απλές, πολύ δύσκολα ταυτόχρονα να υλοποιηθούν. Άρα λοιπόν το τρίπτυχο Ευρώπη-Δύση με την ευρύτερη έννοια, μεταρρυθμίσεις και παραγωγικές επενδύσεις, είναι αυτό που εγγυάται ότι σύντομα η Ελλάδα μπορεί να είναι μια χώρα ευκαιριών και όχι διαρκών οπισθοδρομήσεων. Είναι γεγονός πως οι γεωπολιτικές εξελίξεις των τελευταίων μηνών επηρέασαν την οικονομία της Ελλάδας και κατ' επέκταση τις επιχειρήσεις της. Τον κλάδο των επιχειρήσεων τον επηρεάζουν και οι γεωπολιτικές εξελίξεις αλλά και οι εσωτερικές εξελίξεις. Πάντα η πραγματική οικονομία πλήττεται, διότι στην περίπτωση απειλής και όλων των γεγονότων που υπήρξαν με το προσφυγικό ζήτημα και τα λοιπά, δεν προέκυψε ομαλή ροή τροφοδοσίας των εμπορευμάτων και των προϊόντων, με αποτέλεσμα να επηρεαστεί κατά συνέπεια και το λιανικό εμπόριο. Και όμως η Ελλάδα μπορεί να βγει κερδισμένη από αυτές τις εξελίξεις, επεσήμανε μεταξύ άλλων ο Ιωάννης Μάζης, καθηγητής γεωπολιτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, αρκεί ως κράτος να είμαστε έτοιμοι. Οι εξελίξεις αυτές θα μπορούσαν με τη σειρά τους να είναι εξαιρετικά θετικές για την οικονομία, για τον τουρισμό και βεβαίως για τη δημιουργία μιας άλλης υποδομής στην Ελλάδα, η οποία να έχει σχέση με την διοργάνωση θεσμικών συνεδρίων, όπως και την δημιουργία θεσμικών πόλων διεθνών για την διεθνή ειρήνη και τη διεθνή ασφάλεια. Έχω την αίσθηση ότι δεν είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε αυτές τις εξελίξεις και θεωρώ ότι πρέπει πολύ γρήγορα να προετοιμαστούμε, γιατί αλίμονα χάσουμε τις ευκαιρίες που θα μας δώσουν αυτές οι γεωπολιτικές εξελίξεις. Η Ελλάδα είναι σε ένα πολύ κρίσιμο σταυροδρόμι, είναι σαφέστατα στρατηγική η θέση της, είναι προφανές σαφέστατο ότι πρέπει να την εκμεταλλευτούμε. Για να το κάνουμε αυτό όμως πρέπει εμείς να είμαστε έτοιμοι. Ανεπηρέαστος από τις εξελίξεις δεν παραμένει ούτε ο τουριστικός κλάδος. Το 2015 κλείνει με θετικό πρόσημο, ωστόσο η επόμενη χρονιά φαίνεται να είναι δύσκολη. Μπαίνουμε σε μια δύσκολη χρονιά, στην οποία έχουμε πάρα πολλούς απρόβλεπτους παράγοντες, κυρίως εξωγενείς. Και έχουμε και τις εξελίξεις με την Τουρκία, με την Αίγυπτο, με την Τρομοκρατία, με την κόντρα Τουρκίας-Ρωσίας, οι οποίες σίγουρα θα αφήσουν και αυτές ένα αποτύπωμα. Είναι πάρα πολύ νωρίς για να πούμε αν το αποτύπωμα θα είναι θετικό. Τη δική του φιλοσοφική άποψη επί του θέματος παρουσίασε στο πλαίσιο του συνεδρίου ο συγγραφέας και φιλόσοφος Τέλειος Ράμφος, τονίζοντας μεταξύ άλλων πως στη χώρα υπάρχει φαντασίωση κράτους και είναι ευθύνη όλων μας να νοιαστούμε για την πραγματική και όχι για την ιδεατή Ελλάδα.